Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έναν αγαπημένο μας ηθοποιό, τον οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να τον παρακολουθήσουμε από κοντά στην παράσταση την οποία θα φιλοξενήσουμε στην πόλη μας με τίτλο «Ο Κήπος», αυτή την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό Κέντρο Πρώην Ρέξ. Ο λόγος για τον κύριο Στέλιο Μάινα, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Μάινα, σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, χαιρετώ την Κομωτινή. Με χαρά μας ερχόμαστε για άλλη μια φορά. Αγαπώ το κοινό της Κομωτινής. Τελευταία φορά είχα έρθει πάλι χειμώνα με τον Παπαδιαμάντη, διαβάζοντας Παπαδιαμάντη, με μεγάλη απήχηση τότε, και ελπίζω πάλι να έρθει ο κόσμος της πόλης να παρακολουθήσει ένα πολύ τρυφερό έργο, τον κήπο του Bruce Goods, του Καναδού Bruce Goods, που έχει να κάνει ουσιαστικά με τη μνήμη και με το ερώτημα πόσο έχουμε ανάγκη σήμερα ο ένας τον άλλον. Στην εποχή σήμερα, τη σύγχρονη εποχή που έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει αλληλεγγύη, ανθρωπισμός, τι σημαίνει να έχεις ανάγκη τον συνάνθρωπό σου, ένα έργο τρυφερό και ανθρώπινο όπως ο κήπος του Bruce Goods μας θέτει αυτά τα ερωτήματα και περιμένει να τα απαντήσουμε. Μάλιστα. Μας αναφέρετε το νόημα της παράστασης. Θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια και για τον ήρωα τον οποίο ερμηνεύετε. Ένας βετεράνος του Βιετνάμ, ένα μοναχικό λιοντάρι απομονωμένο στο διαμέρισμά του, που δεν δέχεται να δει κανέναν και δεν θέλει τη βοήθεια κανενός, δέχεται μετά από μια σοβαρή επέμβαση στο γόνατο την απρόσκλητη επίσκεψη μιας κυρίας από μια οργάνωση που λέγεται Βοήθεια στο Σπίτι, που βοηθάει ανθρώπους να αναρρώσουν μετά από μια σοβαρό περιστατικό, και φυσικά η αντίδρασή του είναι βία και επιθετική, όπως κάνουν τα πληγωμένα ζώα, τα πληγωμένα άγρια ζώα. Αυτό είναι όμως μόνο η επιφάνεια του πράγματος, διότι αμέσως μετά η ιστορία μας ανατρέπεται και θέλοντας να ζητήσει συγγνώμη αυτός ο άνθρωπος για τη συμπεριφορά του, την πλησιάζει προσπαθώντας να ζητήσει συγγνώμη και μαθαίνει, ανακαλύπτει τον έναν κρυφό κόσμο της ποιήσης με τον οποίο ασχολείται ερασιτεχνικά αυτή η κυρία. Και έτσι, στο δεύτερο μέρος που γίνεται μια ανατροπή, αυτός που χρειάζεται βοήθεια πλέον είναι η κυρία αυτή, και έτσι αυτό το άγριο ζώο γίνεται ένα ήμερο πρόβατο που πάντα βρίσκεται στο πλευρό της Λουίς, τη βοηθάει σε ένα μικρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει, και παρακολουθούμε, ας πούμε, αυτή την πολύ γλυκιά ιστορία των δύο ανθρώπων που έχει ανάγκη ο ένας τον άλλον. Μάλιστα. Πώς βιώνετε την κατάσταση την οποία βρίσκεται ο ήρωας που ερμηνεύετε? Ένας ηθοποιός βιώνει πάντα επί σκηνής τον ήρωα 100% και μετά το τέλος της παράστασης τον ξεχνάει, γιατί έτσι πρέπει να ξεχνάμε τους ήρωές μας μόλις τελειώνει η παράσταση. Μάλιστα. Ποιο είναι το ιδιαίτερο στοιχείο που έχει το έργο αυτό και το βαθύτερο νόημα το οποίο κρύβεται πίσω από τους δύο ήρωες? Ανθρωπισμός, ουμανισμός, το ερώτημα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, δεν τελειώνουν οι ανάγκες μας, δεν είμαστε αυτάρκεις. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, τη βασική θέση του έργου μας. Πολύ ωραία. Το έργο, παρότι εμπεριέχει δραματικά στοιχεία, είναι εμφανές και το κωμικό του στοιχείο. Ήταν αυτός ένας από τους λόγους οι οποίοι σας κάνουν να επιλέξετε το συγκεκριμένο έργο? Η σοβαροφάνεια είναι κάτι που δεν συμφωνώ με τη σοβαροφάνεια. Έχει πολύ χιούμορ το έργο μας και ακριβώς όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, μέσα από το χιούμορ λες πολύ σοβαρά πράγματα. Και με αυτόν τον τρόπο διάλεξα μαζί με την κυρία Σπερλάκη να ερμηνεύσουμε αυτό το έργο. Μάλιστα. Να αναφέρουμε λίγο και τους συντελεστές γενικότερα της παράστασης. Η Κάτια Σπερλάκη παίζει τη Λουίζ, είμαστε δύο άτομα επί σκηνής. Ο σκηνοθέτης μας είναι ο Δημήτρης Ομιλωνάς και η Λίδα Σπερλάκη έχει κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια, και θα μπορούσα να πω ότι αυτή είναι μια χειροποίητη παράσταση. Τα πάντα γίνονται μπροστά στα μάτια του κοινού.
Εξαιρετικά. Επόμενος σταθμός μετά την Κομωτινή. Μετά την Κομωτινή είναι η Δράμα και επιστρέφουμε στην Αθήνα. Πολύ ωραία. Ποια είναι τα σχέδιά σας, κύριε Μάινα, για αυτό το χειμώνα? Συνεχίζουμε παραστάσεις στην Αθήνα με την παιδική παράσταση Οδύσσια που έχει σκηνοθετήσει η Σοφία Σπυράτου και είναι το κείμενο του Στρατήτου Πασχάλη και θα είμαστε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων στο θέατρο Ολύμπια, στην παλιά λυρική σκηνή στην Ακαδημία. Εξαιρετικά. Κύριε Μάινα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και ανυπομονούμε να σας υποδεχθούμε ακόμα μία φορά στην πόλη. Με μεγάλη χαρά θα ξανάρθω στην Κομωτινή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.